Υποκατοίκων περιορισμό για 14 ημέρες στέθηκαν οικειοθελώς ο Υπουργός Ενέργειας και τα δύο παιδιά του λόγω κορονοϊού. Μιλώντας στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παρέθεσε η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου εξήγησε ότι ο Γιώργος Λακοτρύπης και τα παιδιά του επέστρεψαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βόρεια Ιταλία. Μετά και την αναθεωρημένη οδηγία της περασμένης Δευτέρας ότι όσοι επιστρέφουν από τη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να αυτοπεριορίζονται, η οικογένεια Λακοτρύπη ενήργησε ανάλογα. Αυτός και τα δύο παιδιά του έχουν αυτοπεριοριστεί όπως συμβαίνει και με όλους τους άλλους και δίνει το παράδειγμα, ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένας αξιωματούχος του κράτους να προβαίνει σε αυτή την ενέργεια. 400 άτομα έχουν τεθεί σε αυτοπεριορισμό μέχρι στιγμής, με τον Υπουργό Υγείας να απευθύνει δραματική έκκληση στους πολίτες που επιστρέφουν από τις χώρες όπου εμφανίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών για αυστηρό περιορισμό και αυτοπροστασία. Έχουν ελεγχθεί 1.343 ταξιδιώτες προερχόμενοι από περιοχές επηρεαζόμενες από τον κορονοϊό. Επίσης έχουν τεθεί σε αυτοπεριορισμό 400 άτομα και 5 άτομα σε υποχρεωτική καραντίνα. Το Σαββατοκύριακο δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα από κόσμο, από σχολεία που είχαν μαθητές που ήρθαν από το εξωτερικό και αρνούνταν να αυτοπεριοριστούν. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική ευθύνη που έχει ο καθένας μας, διότι μόνο έτσι θα περιοριστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο η εξάπλωση του ιού. Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι το ερώτημα δεν είναι κατά πόσον θα υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στην Κύπρο, αλλά το πότε. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί 49 εργαστηριακές εξετάσεις από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, οι οποίες αποδείχθηκαν αρνητικές, ενώ 8 ύποπτα περιστατικά, τα οποία ήταν αρνητικά, έχουν νοσηλευθεί στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού.